φίλο. Στα εθνικά θέματα δεν κουνιέται φίλο. Στην οικονομία δεν κουνιέται φίλο. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Μόνο ένα παράδειγμα. Στην παλιά διακυβέρνηση του Καραμαλή, επί πολλά χρόνια υπήρχε το λεγόμενο ΤΑΠ, φόρος ακίνητης περιουσίας. Φόρος ακίνητης περιουσίας. Δηλαδή το κάθε σπίτι, ο κάθε ιδιοκτήτης πλήρωνε ένα ελάχιστο φόρο. Δηλαδή για το σπίτι σου μπορεί να πλήρωνες, κύριε Λαζάρου, 100 ευρώ, ξέρω εγώ. Και ένας που είχε δυο σπίτια πλήρωνε, ξέρω εγώ, 300 ευρώ το χρόνο. Ήταν ένας φόρος. Ένας φόρος που ήταν τέλος πάντων, δεν ήταν δυσβάστακτο το μέρος. Ήταν ένα καλό κοινωνικό έσοδο για τις ασθενείς ομάδες. Τώρα τον κατάργησε αυτό το φόρο του Πανδρέου και είπε, θα βάλει φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Εντάξει, είναι ένας δρόμος. Να πληρώσουν αυτοί που έχουν, ρε παιδί μου, να πληρώσουν αυτοί που έχουν. Λοιπόν, αυτός ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, από τότε που βγήκε ο Πανδρέου, τον εξανήγγειλε, είναι για μένα ο πιο δίκαιος φόρος και δεν τον εισέπραξε ποτέ. Ποτέ δεν τον εισέπραξε. Μα γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί κόβεις τη σύνταξη του φτωχού ανθρώπου, τη φτωχή γερόντισσα, τη σύνταξη, και δεν εισπράττει τους φόρους. Σήμερα βγήκε αυτός ο ανεκδίκητης, να μην τον πω ποιος, ένας από τους αναπληρωτές υπουργούς, δεν ξέρω αν τον βλέπεις, αυτός είναι, θα πω και το όνομά του, Παντελής Οικονόμου. Αυτός ήταν ένας πασόκος, μεγαλόσχημος, που όλο έβγαινε στην τηλεόραση και έλεγε κατά του μνημονίου, κατά των Αμερικάνων, κατά του Διεθνούς Νομικού Τμήματος. Και όταν τώρα ο Παπανδρέου στον τελευταίο ανασχηματισμό τον έκανε αναπληρωτή υπουργό οικονομίας, τα μάζεψε. Έπαψε το χαμόγελό του, εμφανίζεται στην τηλεόραση με κάτι μαύρα γυαλιά. Θα ρίξει και από τον Νίκο Τυφλόν. Κάπου τη δήλωσε τις προάλλες. Επιτέλους, λέει, αποφασίσαμε να εισπράξουμε τους μεγάλους φόρους, να πιέσουμε αυτούς που οφείλουν φόρους πάνω από 70.000 ευρώ. Γιατί πάνω από 70 και πάνω από 60, γιατί να μην τα εισπράξεις? Και πάνω από 20, γιατί να μην τα εισπράξεις? Γιατί να μην εισπράξεις αυτό το φόρο που χρωστάει ο κύριος Τάδε, είτε λέγεται Βοσκόπουλος, είτε λέγεται Παπαευαγγελόπουλος, όπως λέει, γιατί δεν τα εισπράξεις? Τι έγινε με το φόρο του Βοσκόπουλου? Είπανε, τελικά πάγωσε το θέμα. Δεν εισέπραξαν τίποτα. Γιατί δεν τα εισπράξεις αυτά τα λεφτά? Γιατί δεν τα εισπράξεις? Γιατί κάθεσαι και το παγώνεις το θέμα? Το μόνο που έκανε λοιπόν να μειώσει τους μισθούς, να μειώσει τις συντάξεις. Να μην μειώσει τις πατάλες, να μην σταματήσει τις πατάλες, να μην κάνει τίποτα και να λέμε μόνο λόγια. Μόνο λόγια. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά πάντα σεβαστός και καλός, εντάξει, είπε, να κάνουμε, λέει, να πληρώνουμε τους φόρους μας. Να πληρώνουμε τους φόρους μας, ρε φίλε. Γιατί όμως δεν λες ότι οι πολιτικοί οι οποίοι έκλεψαν πρέπει να τα δώσουν πίσω αυτά? Γιατί δεν το λες αυτό? Και γιατί η πολιτεία, όταν ένας, εσείς τώρα, αν έχετε κάνει μία απάτη, έρχεται ο αντίδικός σας και σας παίρνει αυτό που πήρατε με απάτη. Αυτό που κλέψατε σας το παίρνει, αν κάνετε μία απάτη, κάτι εις βάρος του άλλου. Γιατί αυτός που έκανε την απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου, κατά του ελληνικού λαού, δεν του δημεύουν την περιουσία του? Γιατί? Γιατί λένε ο τάδες πολιτικός, λέει, 52 σπίτια στην Αθήνα. Ο άλλος λέει, σήμερα γράφουν εφημερίδες, γράφει σήμερα, διάβαζε σε μια εφημερίδα, ο τάδε μεγαλόσχημος Πασόκος λέει 700 στρέμματα στο δάσος. Γιατί αυτά δεν τα δημεύουν? Έκανες, κύριε, παρανομία? Ωραία, αυτά θα πρέπει να τα επιστρέψεις. Να αρχίσει μια διαδικασία, τέλος πάντων. Όχι μόνο δεν πήγε ένας φυλακή, αλλά δεν του ζητήσανε από τα κλεμμένα να αποδώσει, τέλος πάντων. Κύριε Κουβέλα, ειλικρινά, θα μου πείτε, πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή άνθρωπος στη χώρα μας που εμπιστεύεται έναν από τους πολιτικούς αρχηγούς, έναν, να αναλάβει στις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές γίνουν, τη διακυβέρνηση της χώρας, να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός? Όχι, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω. Και να σας πω κάτι τότε. Απλό. Να σας πω κάτι. Γιατί ζητάμε εκλογές? Καταρχήν, δεν νομίζω να ζητάει κανείς εκλογές και να θέλει κανείς εκλογές. Κανείς δεν θέλει εκλογές, σας το λέω εγώ. Αν το λένε, το λένε για να βρισκόμαστε. Κανείς δεν θέλει να κυβερνήσει, εγώ πιστεύω. Μα κάποια στιγμή όμως θα σκάσει το ποτήρι. Δεν μπορεί, θα σκάσει. Είναι η κατσαρόλα που βράζει, κάποτε θα σκάσει. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Και εγώ σας λέω, ποιο είναι σήμερα το κόμμα της αντιπολίτευσης, το οποίο τέλος πάντων θεωρητικά μπορεί να λάβει την κυβέρνηση? Η Νέα Δημοκρατία. Πώς αυτή η Νέα Δημοκρατία πια θα κυβερνήσει με 4 κομμάτια? 4 κομμάτια είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Πώς θα κυβερνήσει? Είναι δυνατόν? Και αναμένεται και πέμπτο από ό,τι ξέρω. Βλέπετε λοιπόν, περιμένετε και πέμπτο, ναι. Εγώ το είπα πριν. Σας το είπα πριν οδύρια. Είναι φοβερό δηλαδή. Εγώ δεν έχω κανέναν εμπιστοσύνη ότι μπορεί να μας βγάλει από αυτό το τούνελ. Κανέναν, τίποτα. Δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνουν τίποτα. Και δεν μπαίνει και δεν βγαίνει καμία τομή η οποία να σώσει τέλος πάντων την οικονομία μας.
η Κύπρος, η μικρή Κύπρος, η ρημαγμένη Κύπρος από τον Ατήλα, επί Τάσου Παπαδόπουλου, έκανε ένα οικονομικό θαύμα. Ανακήρυξε την αποκλειστική οικονομική ζώνη της. Συμμάχησε με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο και τη Λιβύη και έκανε ένα αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και είπε τότε ο Παπανδρέου στον Καραμαλή, έλα και εσύ να ενώσουμε τις ΑΟΣ μας, τις οικονομικές μας ζώνες, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Κάτι ξεκίνησε να κάνει ο Καραμαλής, εντωμεταξύ έπεσε. Και πιστεύω ο λόγος που έπεσε ο Καραμαλής ήταν και αυτός. Μία ότι πήγε με τον Πούτιν και μία ότι ήθελε να κάνει την ΑΟΣ. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε ο Παπανδρέου και με το Δρούτσα δήλωσε δεν τρέχει τίποτα, δεν το κάνουμε αυτό. Γιατί δεν το κάνετε, γιατί δεν το κάνετε αυτό. Όλες οι τέργες της Βουλής καλούν την κυβέρνηση να ανακηρύξει την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Γιατί δεν το κάνετε, γιατί δεν το κάνετε, γιατί είσαι κάτω από ένα φοβικό σύνδρομο, κύριε Παπανδρέου. Με την οικονομική κρίση σήμερα, εάν γινόταν η εκμετάλλευση της ΑΟΣ, θα είχαμε κυριολεκτικά σωθεί. Και έρχεται ο Νταβούτογλου στην Αθήνα και λέει ούτε λίγο ούτε πολύ, το Καστελόριζο δεν ανήκει στην Ελλάδα. Το Καστελόριζο ανήκει στη Μεσόγειο. Τι λες μωρέ ηλίθιε. Αλλά ηλίθιος αυτός, ηλίθιος και ο δικός μας που δεν του απαντάει. Και εγώ σου λέω ανήκει στο σύμπαν. Ανήκει στο ηλιακό μας σύστημα το Καστελόριζο. Και τι σημαίνει αυτό. Ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να ενώσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Κύπρο γιατί είναι στη μέση το Καστελόριζο. Δεν μπορεί, λέει ο Νταβούτογλου. Και εμείς καθόμαστε και τον ακούμε. Και ζητάει, ακούστε να δείτε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Έρντογαν να μην ανακηρύξουμε εμείς την αποκλειστική οικονομική μας ζώνη μέχρι ότου αυτός αποφασίσει τι θα κάνει. Εάν η Ελλάδα ενωθεί με την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και το Καστελόριζο στη μέση, αποκλείουμε την Τουρκία να κάνει κάτι τέτοιο με τα κατεχόμενα. Αλλιώς, εάν δεν το κάνει ο Παπανδρέου, κινδυνεύουμε να το κάνει ο Έρντογαν με τα κατεχόμενα και να μην μπορούμε να το κάνουμε εμείς μετά. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό το πράγμα. Βεβαίως καταλαβαίνω. Αυτό είναι για μένα προδοσία της χώρας. Είναι για μένα προδοσία της χώρας. Δεν ξέρω αν είναι προδοσία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που μας το καπέλωσαν. Είναι και αυτό, αλλά αυτό εδώ είναι προδοσία της χώρας. Γιατί δεν το κάνεις. Γιατί δεν το κάνουμε. Μου λέγε χθες ο Μπάμπης ο Μπαρμπουνάκης. Ξέρετε, ο Μπάμπης είναι ρομαντικός, είναι γλυκύτατος. Εγώ τον αγαπώ πολύ τον Μπάμπη, είναι καλός μου φίλος. Είναι ρομαντικός άνθρωπος. Είναι άνθρωπος των βιβλίων, των γραμμάτων, το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και έχει ένα ωραίο και ρομαντικό όνειρο. Να γιορτάσει η Θεσσαλονίκη, όπως της αξίζει, τα 100 της χρόνια, τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της. Ναι, ωραίο πράγμα, ωραία. 1912-2012. Μπράβο. 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Μπράβο. Μπράβο, κύριε Κούβαλα. Πέσατε στην παγίδα μου. Μπράβο για μια τέτοια πρωτοβουλία. Πέσατε στην παγίδα μου. Γιατί έπεσε στην παγίδα μου. Γιατί πέσατε στην παγίδα μου. Γιατί εδώ θα είμαστε του χρόνου και θα δείτε ότι θα δούμε πάμπολους τίτλους σε εφημερίδες, σε περιοδικά, σε πανό στην πόλη. 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Θα το λέει, θα το γράφει. Άμα δείτε πουθενά τη λέξη Τουρκία, εμένα, ναι, να μου κόψετε, ναι, τη μύτη. Εντάξει, και τα αυτιά. Αυτό βέβαια, δεν έπεσα στην παγίδα σας. Ήθελα και το έκανα μόνος μου αυτό. Μόνος μου το έκανα. Άμα δείτε πουθενά τη λέξη Τουρκία, πουθενά, εμένα, τίποτα, εμένα, πουθενά. Να μην πω τι να μου κάνετε. Πουθενά. Και λέει ο δικός μας ο δήμαρχος τώρα, είναι κακό, λέει, να έρθουν 300.000 Τούρκοι του είστε στη Θεσσαλονίκη και να αφήσουν τα λεφτά. Βρε, κακό δεν είναι, αλλά δεν θα έρθουν ούτε 50 και θα αφήσουν 50.000 ψήρες ο καθένας. Δεν θα αφήσει λεφτά. Τι θα σε αφήσει ένα λεφτά ο Τούρκος. Εμείς πάμε στην Κωνσταντινούπολη και τους αφήνουμε λεφτά. Εντάξει, εμείς πάμε στην Κωνσταντινούπολη για να δούμε τα δικά μας τα κοινά. Ναι, αλλά και τους αφήνουμε και λεφτά όμως. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Έτσι, λοιπόν. Σκεφτείτε ότι μερικά από αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνται και για τη συντήρηση των μνημείων μας. Να πω και κάτι για να μην το ξεχάσω. Δείτε το και λίγο έτσι, μην το βλέπετε μισοάδιο μονίμως, δείτε το και λίγο μισογεμάτο. Να πω και κάτι να μην το ξεχάσω. Θα στέκονταν ακόμα η Αγία Σοφία άμα δεν πηγαίναμε να ρίχνουμε τον ομολόγο μας εμείς. Στην Αγία Σοφία ξεχνάμε να πάμε στην αγορά την Τούρκη να μην πάμε. Λοιπόν, να πω και κάτι να μην το ξεχάσω. Είδα τον Μπαρμπουνάκη στον δρόμο τη προάλλε και του λέω. Ο κύριος Λαζάρου σε κάποια εκπομπή που είχα και ήμουν καλεσμένος του με αποκάλεσε κύριε Μπαρμπουνάκη και του λέω μακάρι να ήμουν Μπαρμπουνάκης, δεν είμαι ο Μπαρμπουνάκης.
Και μου υποσχέθηκε όταν του το είπα ότι την επόμενη φορά εσένα θα σε αποκαλέσει κύριε Κούβελα. Το έκανε, μου λέει, δεν το έκανε ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, σας λέω, θα το δείτε. Βέβαια, ακόμη δεν έχει, ακόμη δεν κινείται τίποτα. Πήρε μια ωραία πρωτοβουλία ο Διονύσης Ψωμιάδης. Κάλεσε πριν από ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, τους αντιπεριφερειάρχες και τους δημάρχους όλης της Μακεδονίας, της κεντρικής Μακεδονίας, της περιφέρειας, για να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα γιορτάσουν, γιατί δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη που απελευθερώθηκε εκεί τον Οκτώβριο του 1912, είναι και η Βέρεια, είναι και άλλες περιοχές. Η Βέρεια, ας πούμε, απελευθερώθηκε στις 16 Οκτωβρίου. Όλη η περιφέρεια, όλη η περιφέρεια. Στις 15 απελευθερώθηκε η Νάουσα. Εκεί γύρω απελευθερώθηκαν και οι υπόλοιπες πόλεις, τους γύρω νομούς, δηλαδή στην Μπέλα και στην Πιερία. Εν πάση περιπτώσει, θα σας πω ότι αυτό που αποφασίστηκε είναι ότι ο κάθε Δήμος της περιφέρειας των απομακρυσμένων δηλαδή πόλεων θα γιορτάσει όπως νομίζει αυτός με τα πενιχρά του υπάρχοντα την απελευθέρωση. Υπάρχοντα, όχι έσοδα, ποια έσοδα. Υπάρχοντα, καλά το είπα. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη θα δούμε τι θα κάνουμε, διότι ακόμη δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που του είπα του Μπάμπη χθες είναι ότι βιαστικά την παντρεύεις την κόρη σου, μπορεί να είναι έγκυος. Έτσι. Και να τελειώσουμε με κάτι, γιατί βλέπω το ρολόι και ξέρω ότι ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύ σύντομος, και να τελειώσουμε το εξής. Λέμε, το ελληνικό έθνος κράτησε δουλεία 400 χρόνων. 400 χρόνια, 400 χρόνια σκλαβιά των Τούρκων. Η Θεσσαλονίκη κράτησε 500 χρόνια. Αυτή είναι η συνέχεια του ελληνισμού. Ζητούμε, κύριε Κούβελα, εγώ αλλού το πήγα και πριν, ζητούμε από την Αθήνα να έρθει να μας βοηθήσει να διοργανώσουμε τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό. Η Αθήνα, όταν, αν θα έρθει εδώ να μας ενισχύσει οικονομικά και να μας ετοιμάσει τις γιορτές μας, θα το κάνει αυτό για να γιορτάσει η Θεσσαλονίκη τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Εντάξει. Καταλαβαίνω. Υπάρχει, λέτε, περίπτωση να επιτρέψει οποιοσδήποτε υπουργός τουρισμού ή πολιτισμού να γραφούν προσκλήσεις προς ανθρώπους του εξωτερικού, προς την ομογένεια ακόμα, προς κυβερνήτες άλλων χωρών, προς πρέσβεις που διαμένουν, που υπηρετούν στη χώρα. Πρόσωση έγινε στις διασποράς προς όλο τον κόσμο. Ελάτε σε Θεσσαλονίκη να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση. Από τον τουρκικό ζυγό. Από τον τουρκικό ζυγό. Πολύ χλωμό το κόβω. Έχω εμπιστοσύνη όμως στο Διονύση ότι θα το κάνει. Και να ευχηθούμε μέχρι τότε να είναι και ο Παναγιώτης στην έδρα. Θα είναι ο Παναγιώτης. Αλλά σας λέω το εξής. Αυτός μπορεί να το κάνει. Να φύγει από την Αθήνα πρόσκληση που να λέει κάτι τέτοιο επάνω. Εμένα να μου κόψετε και τα δύο χέρια. Ο Παναγιώτης μπορεί να το κάνει και μακάρι να το κάνει για να. Όχι, ο Παναγιώτης θα είναι στους δρόμους και θα διαμαρτύρεται που δεν έγινε. Δεν θα το κάνει ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης θα είναι στους δρόμους και θα διαμαρτύρεται που δεν έγινε και καλά θα κάνει. Έτσι. Αλλά σας λέω πώς έχουν τα πράγματα. Είμαστε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή βάλαμε εμείς οι ίδιοι φυλακή τον Θοδωρή τον Κολοκοτρώνη. Μόνοι μας. Και ένας από τους λόγους που το κάναμε αυτό ήταν γιατί ο Θοδωρής ο Κολοκοτρώνης είπε εκείνη την κορυφαία τάκα τσεκούρι και φωτιά στους προσκυνημένους. Τελικά δεν τον ακούσαμε τότε. Ούτε και τώρα τον ακούμε.